Αμάν, αμάν, τι κόσμος πλάκωσε. Παναγία μου, τι μου πάνε τώρα. Τζατζίκι, τζατζίκι μου πάνε. Μπορεί τώρα, λέει, σε σκέφτεται. Εμένα σκέφτεται. Α, σε σκέφτεται. Ο κύριος Ντούβλης, δεν ξέρω σε ενδιαφέρει. Ω, βέβαια, χαίρετε, τι κάνετε. Τι να σας φέρω. Μια ψαρόσουπα ήθελα. Ψαρόσουπα, ναι. Θα φέρω μια ψαρόσουπα. Πρωί, πρωί, μόνο μια ψαρόσουπα. Έτσι, για το στομάχι. Το παιδουλιμπίκι. Δύο τέτοια θέλω, ρε παιδιά, ακόμα. Δύο παιδουλιμπίκια θέλω. Σαν το μωράκι αυτό εδώ. Η μικρή Ελένη είναι αυτή. Η μικρή Ελένη μας. Η οποία θα τραγουδεί, θα χορέψει μαζί με άλλα παιδάκια της ηλικίας της, νησιώτικα, ωραία παραδοσιακούς χορούς, αυτά που αρμόζουν στη σημερινή ημέρα. Ναι. Έτσι, της Αγίας Βαρβάρας, η μέρα που γιορτάζει το ελληνικό πυροβολικό. Και του Αγίου Νικολάου που έχουμε την Κυριακή. Ακριβώς για τους δύο αυτούς λόγους, σήμερα έχουμε την ευκαιρία, τη χαρά μάλιστα, επιτέλους να ακούσουμε, αν και ακούμε συχνά εμείς εδώ στην εκπομπή αυτή, να ακούγονται, επί πάση περιπτώσει, τα νησιώτικα και τα δημοτικά τραγούδια που είναι η παραδοσιακή μας μουσική. Όλα τα άλλα είναι ξενόφερτα. Ακριβώς. Από τα λαϊκά, τα pop, τα hip hop, τα rock. Καλωσορίζουμε και τον, εκτός από την Ελένη βέβαια, και τον Ορέστη, τον Ανδρεαδάκη. Καλημέρα σας. Το φίλο μας. Και συνεργάτη του, πολύ καλημέρα σας, να μας πει τα νέα του κινηματογράφου. Τις νέες ταινίες που βγαίνουν σήμερα στις αίθουσες. Μάλιστα. Έχουμε δύο ελληνικές ταινίες. Ένα αρκετά σπάνιο φαινόμενο να υπάρχουν δύο ελληνικές ταινίες την ίδια μέρα. Και μάλιστα να είναι και οι δύο αξιόλογες ταινίες. Ταινίες που θα πάει ο κόσμος, θα τις δει και θα περάσει καλά. Μπράβο. Δεν θέλω να πω ότι είναι αριστουργήματα, αλλά είναι ταινίες που δεν τρέπεσαι να τις παρουσιάσεις. Να πεις ότι είναι αυτή η ελληνική σου παραγωγή. Είναι αξιοπρόσεκτες ταινίες. Η πρώτη την έχει υπογράψει ένα νέο παιδί, ο Μενέλαος Καραμαγκιόλης, λέγεται Blackout. Παίζει Μυρτό Αλικά και ο Άρκης Κούρκουλος, ο Κλέον Γρηγοριάδης, η Χάνα Σιγκούλα. Η γνωστή Γερμανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια που ήταν και στο Μέγαρο Μουσικής, η Καριοφιλιά Καραμπέτη και δεκάδες ακόμα πολύ καλή ηθοποιοί. Αξιόλο, ναι, αξιόλο. Είναι μια τεράστια παραγωγή που έχει κοστίσει γύρω στα 500 εκατομμύρια. Και το θέμα της είναι, ο έρωτας. Ο έρωτας σε όλες τις παράξενες εκδοχές. Ο πρωταγωνιστής είναι ένας πιλότος που σκοτώνεται σε μια εικονική αερομαχία πάνω από το Αιγαίο. Τελικά όμως δεν έχει σκοτωθεί γιατί συνεχίζει να στέλνει μαγνητοτενίες με τη φωνή του στην ερωμένη του, τη Μυρτώ Αλικάκη. Και από εκεί και ύστερα υπάρχει μια πάρα πολύ μπερδεμένη ιστορία όπου ο έρωτας οδηγεί στο blackout. Ας δούμε το τρέιλερ της ταινίας που βγαίνει από σήμερα σε 11 αίθουσες στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο. Ladies and gentlemen, Blackout. 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 Και η επόμενη ταινία είναι κωμωδία. Την έχει υπογράψει ένας πολύ αγαπητός. Και τώρα. Και παίζει ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Σάκης Μπουλάχ και ο Αγύρης Μπακιρτζής. Μάλιστα. Μια κωμωδία είναι τρεις μπατζανάκηδες. Θα μπορούσε κανείς να βάλει υπότιτλο σε αυτή την ταινία Μπατζανάκηδες στα όρια νευρικής κρίσης. Τρεις μπατζανάκηδες που ταξιδεύουν στη Βόρεια Ελλάδα και ολοένα αναβάλουν την αναχώρησή τους για να πάνε να συναντήσουν τις γυναίκες τους, οι οποίες υποτίθεται τους περιμένουν στη Θάσο. Κάνουν πλάκες, ερωτεύονται διάφορες κοπέλες. Περνάνε ωραία και ο ένας πειράζει τον άλλο. Μια ζωντανή λαϊκή κωμωδία με όλα τα χαρακτηριστικά του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου, δηλαδή της εποχής του Αυλονίτη, ας πούμε, έχει πάρει από εκεί και βασίζεται στην παλιά καλή λαϊκή κωμωδία. Ας περιμένουν οι γυναίκες του Σταύρου Τσιόλη που βγαίνει σε 8 αίθουσες στην Αττική, σε 3 στη Θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ας δούμε το τρέιλερ. 7-7. Ναι, ναι, με σίγουρα. Ναι, περιμένουν οι γυναίκες. Πολύ ωραία κομμωδία. Έχουμε και τρία δωράκια που θα δώσουμε στους φίλους. Δεν έχουμε να κάνουμε αυτές τις ταινίες, έχουμε να κάνουμε μια μεγάλη ταινία που θα βγει ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο στις 18 Δεκεμβρίου. Είναι ο Πρίγκιπας της Αιγύπτου. Η πρώτη μεγάλη παραγωγή κινουμένων σχεδίων της DreamWorks, της εταιρείας που έφτιαξε ο Spielberg, ο Geffen και ο Katzenberg. Είναι η ιστορία του. Είναι και CD αυτό, το πήρα χθες. CD. Τη μουσική. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι όλο το δώρο που θα κάνουμε. Είναι ένα πακέτο που έχει μέσα φωτογραφίες, έχει το τρέιλερ της ταινίας, έχει το συλλεκτικό CD, το οποίο δεν θα το έχεις όμως, Γιώργο μου. Όχι, θα το έχουν όμως τρεις τηλεθεατές που θα πάρουν αυτή τη στιγμή τηλέφωνο. Στο 6645874. Ολόκληρο αυτό το πακέτο. Μόνο τρία. Οι τρεις πρώτοι, έτσι. Τα τρέιλερ και όλα αυτά θα τα δούμε την άλλη εβδομάδα. Η ταινία βγαίνει ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. Είναι και επίσης μοναδικό φαινόμενο. 18 Δεκεμβρίου. Να πάω έξω να τηλεφωνήσω δίπλα. Γρήγορα. Να πάρει και η Ελένη ένα μωρέ. Ναι, μωρέ, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ορέστη Ανδρεαδάκη. Ελενίτσα μου. Θα είναι η μασκότ της εκπομπής μας. Και πάμε στο Χρήστο Νέζο, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στην Γουατεμάλα. Στην Ιχθυόσκαλα. Γιορτινέ, Γιώργο. Να ρωτήσουμε τον φίλο σου εκεί, τον πρόεδρο, την προεδράρα μάλλον. Ναι, να μας πει αν αληθεύει ότι η θάλασσα είναι όπως η γυναίκα. Πότε είναι έτσι σαγηνευτική. Ρωτάει ο Με την έννοια ότι είναι ήρεμη και πότε έχει τρικυμία, δηλαδή άγρια.
ρωτάει ο κύριος Πολυχρονίου και λέει ότι η θάλασσα είναι σαν τη γυναίκα, αγριεύει, είναι σε νηνεμία και είναι σαν τη γυναίκα ήρεμη. Η θάλασσα θα πρέπει ο κάθε καπετάνιος να ξέρει να την παλαζάρει όπως παλαζάρει τη γυναίκα. Γιατί όπως η γυναίκα αγριεύει, αγριεύει. Αλλά άμα ξέρεις και φέρεις τη γυναίκα βόλτα, θα ξέρεις να φέρεις και τη θάλασσα βόλτα. Έτσι. Σύρε Μποναφάτσο, φοβερή. Ωραία τα λέει ο φίλος μου. Ωραία. Και πάντα βέβαια στο καΐκι μπροστά υπάρχει εικόνα του Αγίου Νικολάου. Πόσες φορές ο καπετάνιος έχει επικαλεστεί, και όχι μόνο ο καπετάνιος, αλλά και οι άνθρωποι του καϊκιού επικαλούνται τον Άγιο Νικόλαο. Εγώ αν έχω κάνει τη μηχανότητα που έχω, την έχω ονειρευτεί από την εικόνα που έχω στο χείο μέσα σε μια εκκλησία. Εκείνον ονειρεύτηκα και μου είπε να κάνω αυτό το σκάφος που έχω σήμερα. Γι' αυτό με βλέπεις και είμαι και συγκινημένος. Κύριε Μποναφάτσο, η ζωή σας τα έχει φέρει μια χαρά. Δόξα και τον Θεό. Δεν χρειάζεται να συγκινούμαστε. Δόξα τον Θεό. Δόξα την Παναγία, πάντα η χάρη του με προστατεύει. Και όλους τους ναυτικούς. Και ό,τι επιτυχάνει, ό,τι έχουμε επιτύχει όλοι οι ναυτικοί που πιστεύουμε στον Άγιο Νικόλα, είναι όλα από εκείνον. Πάντα εμείς θα ευχόμαστε στους Έλληνες ναυτικού και του εμπορικού ναυτικού, αλλά και του πολεμικού μας ναυτικού. Και κόσμου, ο Άγιος Νικόλας στην πλώρη τους. Στην πλώρη τους. Ήρεμες θάλασσες. Ήρεμες θάλασσες. Μουνάτσες πάντα. Και να προστατεύει από τα κακά, διότι η θάλασσα, είπαμε, και αγρεύει και μουνατσάρει. Αλλά με τη χάρη του Άγιου Νικόλα, όταν τον επικαλεστείς, πάντα πάνε ευνοϊκά τα πράγματα και τα φέρνω με βόλτα. Με την ευχή όλων μας. Γιώργο, όμως σήμερα έχουμε και ένα νέο άνθρωπο, για έλα μαζί μας, ο Γιάννης, που πραγματικά πρέπει να σας πω, έχει σωθεί από ναυάγιο. Εμένα, Χρήστο, πάντως η προεδράρα με συγκίνησε. Ναι, συγκινήθηκε ο πρόεδρος και δάκρυσε. Κι εγώ. Πρόεδρε, να είστε πάντα καλά. Κύριε Κονδύλη, εσείς πόσα χρόνια ήσασταν στη θάλασσα, τώρα είστε δίτης. Τον βγάλαμε πριν λίγο, Γιώργο, από ότι είχε κατέβει, γιατί είχε πιάσει ένα διπλανό καΐκι. Και δύο ο Άγιος Νικόλος στην προπέλα είχε πιάσει δίχτυα. Συμβαίνουν αυτά τα άσχημα. Γελάς, αγάπη μου. Αλλά, για να μου πείτε, πόσα χρόνια ήσασταν στη θάλασσα. 7 χρόνια. 7 χρόνια, ήσασταν από τους τυχερούς που επιζήσατε από ναυάγιο. Ποιο ναυάγιο ήταν? Ήταν το 1991 στο Τούρμπα της Νότιος Αφρική, στον Ειδικό Ωκεανό. Από το Κιανός, το Κιανός του Ποταμιάνου, και έγινε 9 η ώρα έγινε το ναυάγιο και 3 η ώρα σωθήκατε όμως όλοι. Θέλω να ρωτήσω, όλοι οι άνθρωποι υπάρχουν, κάποιοι πιστεύουν στις προλήψεις, κάποιοι άλλοι δεν πιστεύουν, οι περισσότεροι πιστεύουν, οι ναυτικοί πιστεύουν στις προλήψεις. Εσείς πριν αυτό το ναυάγιο είχατε δει κάποιο κακό ιονό? Είδα μαύρα περιστέρια. 5 ώρες πριν να σηκωθώ για τη βάρδια, να πάω για βάρδια, είδα μαύρα περιστέρια και δεν μπορούσαν να πετάξουν. Ήταν στη θάλασσα και πηγαίναν κοντά σε ένα λιμάνι και προσπαθούσαν να ανεβούν απάνω αυτό, αλλά ήταν βρεμένα τα φτερά τους και δεν μπορούσαν να βγουν έξω. Και τρέχαμε, υπήρχαν διάφοροι άνθρωποι, έτσι έβλεπα στον ύπνο μου, και πηγαίναν για να τα πιάσουν. Δεν μπορούσαν, μόνο που δεν είχαν φωνή, να φωνάξουν βοήθεια, βοήθεια, να σώστε ποτέ. Χρήστο, ναι, να μας πει ο κύριος Κονδύλης, ναι. Την ώρα που παλεύει με τα κύματα ένας άνθρωπος, ένας ναυτικός μας περιπτώσει, τι σκέφτεται? Ρωτάει ο Γιώργος εκείνη. Και νομίζω ότι θα θέλουν οι φίλοι σε όλη την Ελλάδα. Βεβαίως, τα χαιρετίσματα τα έχει πάρει. Όταν εκείνη την πολύ σημαντική στιγμή της επιβίωσης παλεύεις με τα κύματα, οι σκέψεις, τι είναι, πώς θα σωθείς, υπάρχουν κάποιες σκέψεις άλλες εκτός από το να σωθείς εκείνη την ώρα? Πάνω ο Άγιος Νικόλαος ήρθε. Κάνεις το σταυρό σου και λες Παναγία μου, όπως όλοι τον κάναμε, την οικογένειά μας σκεφόμαστε και λες Θεέ μου σώσε με, αυτή τη στιγμή και η μόνη σωτηρία είναι ο Θεός μου. Ειδικά σε τέτοιο αυτό με 10 αποφόρητοι ή όπως είχαμε αυτό, ναι. Και ο Άγιος Νικόλαος πάτε να κάνει το καλό και η Παναγία. Αυτό η πρώτη μας λέξη ήταν και εμένα φυσικά. Παναγία μου, σώσε με. Πώς θα βγω από εδώ πέρα, πού θα πάω να. Η είχα Παναγία, πέσει, η μάνα, ναι. Όλων. Η μάνα και ο Άγιος Νικόλαος, ο προστάτης των ναυτικών και του κακού και του. Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον πρόεδρο και τον κύριο Κονδύλη. Να είστε καλά σας και εσύ. Κυρίες και κύριοι, μας και είμαστε σε μια σοφία, δεν ξέρω αν έχει καμία αντίρρηση. Είμαι σε μια τέτοια έτσι θαλασσινή σε εισαγωγικά ατμόσφαιρα. Ας ακούσουμε λοιπόν μια μπάντα αλλά και μια τραγουδίστρια επίσης παραδοσιακή, που θα μας τραγουδήσουν και θα παίξουν και τραγουδήσουν νησιώτικα παραδοσιακά τραγούδια. Πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, Ελένη Λεγάκη.
κοντά στα κύματα την ώρα που ανατέλει ο ήλιος στην Ανατολή. Μπράβο, Ελένη, μπράβο, Ελένη μου. Μπράβο. Με έχει φτιάξει η ατμόσφαιρα. Έχω πει λίγο κασάκι σήμερα και τη χαριδούλε και είμαι λίγο φτιαγμένο. Συγχαρητήρια, να είσαι καλά. Και είσαι κύριε, για να ταιριάξει αυτή η ατμόσφαιρα, η νησιώτη και τη θάλασσα, α δούμε και λίγο μόδα. Πες το, Παμπίνα. Διαθυμίσεις, πω τα παιδάκια εδώ είναι έτοιμα να χορέψουν κύριε και κύριοι παραδοσιακούς νησιώτικους και δημοτικούς χορούς λόγω των ημερών αυτών, σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Μια φορά ακόμη παιδιά, τι λέμε στους τηλεθεατές μας. Διαθυμίσεις! Έτσι, μπράβο, επιστρέφουμε σε λίγο. Φιλιππίδου πήγα να πω, δεν πω, ναι. Αλλά τώρα εξεχεί στο χορό, είναι άλλο πράγμα. Αυτή είναι οι ρίζες μας όντως. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα παιχνίδι τώρα κύριε και κύριοι. Απαγγελία της Ελένης με ένα γνωστό κομμάτι, μια επιτυχία νησιώτικη. Να δούμε αν την αναγνωρίσει την επιτυχία αυτή ο φίλος τηλεθεατής μας. Έτσι, μουσικό διαγωνισμό. Πολύ καλή μέρα. Ό,τι να είναι. Θα τα αναγνωρίσει. Θα βοηθήσουμε. Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα. Τρία.